Με μια σειρά από ξεχωριστά δρόμενα συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του 5ου Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής. Η περιοχή της Κορώνης φυσικά επίκεντρο, εκεί όπου έσπευσε πάρα πολλοί κόσμος για να δει από κοντά τις όλες δραστηριότητες. Σε κάθε γωνιά συναντούσε κανείς κάτι το ξεχωριστό. Αρχικά η παρουσίαση βιβλίου της Καλλιόπης Γιαννάκου με τίτλο «Τα όνειρα της γιαγιάς παραμυθούς». Παιδιά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω γράψει το παραμύθι «Τα όνειρα της γιαγιάς παραμυθούς», το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, με τις παραδοσιακές κουρελούδες που έχουμε στρώσει εδώ στο Πλακόστρωτο, σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο, ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία τον κύριο Καφαντάρη, το δήμαρχο της πόλης, ο οποίος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτό το παραμύθι και ήθελε να το δωρήσει στα παιδιά της πόλης. Αυτό κάναμε εδώ σήμερα. Μια πολύ ωραία παρουσίαση παραμυθιού. Όλα τα παιδιά άκουσαν το παραμύθι της γιαγιάς παραμυθούς και αμέσως μετά σκιτσάραμε και ζωγραφίσαμε μαζί τους ήρωες του παραμυθιού. Φτιάξαμε μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια ονειροπαγίδα και τα παιδιά στην ονειροπαγίδα αυτή κρέμασαν τις ευχές τους. Γιατί το σενάριο του παραμυθιού αναφέρεται στην ονειροπαγίδα της γιαγιάς παραμυθούς. Γευστικό και απολαυστικό. Το street party μαγειρικής από τη Λέσχη Αρχιμαργύρων Ελλάδας στον Ομό, τιμώντας τις βασικές αρχές μεσογειακής διατροφής στην παραλιακή της Κορώνης. Βέβαια, σπανάκι, λάχανο, ντομάτα, μαϊντανό, αγγούρι και θα προσθέσουμε σίκα, σταφίδα και στο τέλος θα κλείσουμε λαλάκια. Τα λαλάκια τα λέω πάντα στους επιχειρηματίες. Μην χρησιμοποιείτε κρουτών. Δεν είμαστε στη Γαλλία. Είμαστε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Λαλάκια, όχι κρουτών. Λαλάκια τρώμε εδώ. Λοιπόν, θα σας πω έτσι στο τέλος. Θα κάνουμε μια σάλτσα με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της περιοχής μας και με ένα άθερμο πετιμέζι και θα κλείσουμε τη σαλάτα με αυτή τη σος. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου, ο σεφ, ο κύριος Σουρίλας, θα ξεκινήσει να μας πει ακριβώς τι κάνει. Μάλλον θα μας δείξει τι κάνει. Θέλεις να το πάρουμε όλο αυτό μηχανική, μαζί. Να κατώσουν όλα. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούν, μάλλον μας το χορηγούν τοπικοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Θα μαγειρεύουμε σε κάθε κατάστημα. Και στο τέλος θα κλείσουμε με μια φανταστική σπανακόπιτα. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο και η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή. Στο πλαίσιο των τριήμερων στοχευμένων δράσεων, αφιερωμένων στην ανάδειξη του πολιτισμού της διατροφής του Δήμου Πυλιονέστορος και την σύνδεσή τους με την κοινή κληρονομιά των λαών της Μεσογείου. Θα δοκιμάσουμε κιόλας. Μπράβο. Ελάτε όλοι τώρα να πάρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο μενού του είναι μια απλή σαλάτα. Ας να στα ανοίγω εγώ. Ο Δήμος Πυλιονέστορος τίμησε έμπρακτα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μετά την απόφαση της UNESCO για την εγγραφή της μεσογειακής διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανθρωπότητας και την ανακήρυξη της Κορώνης σε εμβληματική κοινότητα.